Άμεσα ξεκινούν οι εργασίες για την υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΔΙΕ στην κεντρική πλατεία της Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, αλλά και στους γύρω δρόμους, έργο ύψος 290.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί ο Δήμος Μαλεβιζίου και η ΔΕΔΙΕ ΑΕ. Υπογράψαμε τη σύμβαση για την υπογειοποίηση των δικτύων μέση χαμηλή τάση στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας και τους παρακείμενους δρόμους. Είναι ένα έργο με προϋπολογισμό 290.000 περίπου, από το οποίο το μισό κόστος επιβαρύνεται ο Δήμος Μαλεβιζίου και το άλλο μισό κόστος επιβαρύνεται ο ΔΕΔΙΕ. Είναι το έργο αυτό εντάσσεται στα έργα συντηρητικής αναβάθμισης και πάντα η χρηματοδότηση είναι 50-50. Η σχετική σύμβαση υπεγράφει στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι με τον Διευθυντή του Φορέα να αναφέρεται στα ωφέλη του έργου. Η υπογειοποίηση αφορά δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης συνολικού μήκους 2 χιλιόμετρων, έργο το οποίο θα αναβαθμίσει αισθητικά και περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή. Πέρα από την προφανέστατη αισθητική αναβάθμιση που επέρχεται στο περιβάλλον από την απομάκρυνση των αερίων δικτύων, βελτιώνεται κατά πολύ η λειτουργικότητα των δικτύων, σημαίνει αυτό διότι έχουμε λιγότερες βλάβες, η ασφάλεια των όλων των κατοίκων, διότι το υπόγειο δίκτυο είναι πολύ πιο ασφαλές. Γενικά είναι ένα άλλο επίπεδο σε σχέση με τον αέριο δίκτυο. Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα συνεχιστούν οι εργασίες ανάπλασης στην πλατεία, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παιδική χαρά, μικρό θέατρο, γήπεδο μπάσκετ και χώρους πρασίνου. Το χρονοδιάγραμμα μεριμνοποίησαν κάποιοι μήνες από την έναρξή του, που αναμένεται να είναι αμέσως τώρα τον επόμενο μήνα. Εννοείται ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες πριν από την έναρξη των εργασιών και από το Δήμο και θα υπάρξουν όλες οι σημάνσεις, τα μέτρα ασφαλείας θα τηρηθούν αυστηρότατα. Αντίστοιχες εργασίες βρίσκονται στην τελική φάση στη Ροδιά, ενώ από τον επόμενο χρόνο, όπως εκτιμάται, θα ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΔΙΕ στην περιοχή της Αμουδάρας και σε ένα μήκος 7 χιλιόμετρων. Βελτιώνεται πάρα πολύ η ποιότητα της παρεχόμενης ενέργειας όταν το δίκτυο είναι υπόγειο σε σχέση με τον αέριο. Η Αμουδάρα είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε εντάξει ως ΔΕΔΙΕ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και θα ξεκινήσει και αυτό μέσα στο επόμενο έτος.